πράγματα για το πολιτιστικό κομμάτι του φεστιβάλ. Το φεστιβάλ, όπως και το προηγούμενο, πέρα από τις συναυλίες, όπου φέτος θα υπάρχουν τρεις σκηνές, μία κόκκινη σκηνή, πράσινη και υπόφ, θα υπάρχουν θεματικά καθήματα, έχουν εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις φωτογραφίας, θα υπάρχουν προβολές, θα υπάρχουν θεατρικά δρόμενα. Και έχει σημασία για εμάς, δίνοντας και ένα στίγμα αντιφασιστικό σε αυτό το φεστιβάλ, ότι και αυτές οι εκθέσεις και οι διάφορες προβολές που θα υπάρχουν θα έχουν να κάνουν και με κάποιες πολύ σημαντικές, με πέντε σημαντικές επαιτίους, και την δολοφονία του Αλιέντε και την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Πινοσέτ στη Χιλή, με το θάνατο του Νερούδα και του Παύλο Πικάσο, καθώς και την επέτειο 60-50 χρόνων από τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαβράκη. Σχετικά με τις συναυλίες, την Παρασκευή 27 του Σεπτέμβρη θα είναι ο Στάθης Ρογώσης και ο Θάνος Μικρούτσικος με τα υπόγεια ρεύματα και τη Ρίτα Τονοπούλου. Το Σάββατο 28 Σεπτέμβρη θα είναι η Μαρία Φαραντούρη και η Μπάντα Μπασότη. Και την Κυριακή 29 Σεπτέμβρη θα είναι ο Ιταλός τον Νίνο Καρατόμη, η Νατάσα Μουφίλιου και ο Φίλος Δελιγοριάς. Την Παρασκευή θα υπάρχει κριτικό γλέντι, το Σάββατο χειμερινοί κολυμπητές και ρεμπέτικο γλέντι και την Κυριακή ένα ικαριώτικο γλέντι. Εκτός από τα γνωστά ονόματα αυτά που θα είναι στις κεντρικές σκηνές του φεστιβάλ, ο στόχος μας είναι στην εναλλακτική σκηνή να υπάρχουν και νέοι καλλιτέχνες, νέα συγκροτήματα, να προσπαθήσουμε να δώσουμε χώρο έκφρασης στη νέα καλλιτεχνική δημιουργία, που υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που ασχολούνται με τη μουσική, με τη ζωγραφική, με τη φωτογραφία, να δώσουμε έναν χώρο, να είναι το φεστιβάλ να αποτελεί και έναν χώρο έκφρασης των νέων ανθρώπων σήμερα που αγωνίζονται και που παράγουν νέα, έχουν μια καλλιτεχνική